Αν ισχύει το τσιτάτο πως για να δεις το μέλλον μιας γυναίκας κοιτάς απλά τη μητέρα της, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ρίξουμε μια ματιά στις μαμάδες μερικών από τις πιο όμορφες και διάσημες στάρ του πλανήτη. Βρήκαμε 7 εντελώς διαφορετικές αλλά και απολύτως αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις μαμάδων με λαμπερές κόρες για να δούμε πόσο τελικά μπορεί να ισχύει πως το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Και η Τμός, για παράδειγμα, που μοιάζει σχεδόν ίδια και παράλλαχτη εδώ και 20 χρόνια και βάλε, σε πρόσωπο και σώμα. Βλέπεις τη μητέρα της Λίντα, μια καλοστεκούμενη κυρία πάνω από τα 60, και καταλαβαίνεις πως τα γονίδια της οικογένειας έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Και παρότι οι δυο τους δεν ήταν πάντοτε πολύ κοντά, μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Κέιτ επέστρεψε και πάλι στην αγκαλιά της αγαπημένης της μαμάς και την έβαλε να μείνει μαζί της για να τη βοηθάει στο μεγάλωμα των εγγονιών της. Η Κέιτι Χόλμ στα 34 της πια μοιάζει όλο και περισσότερο στη μαμά Καθλίν. Και αν τα άσπρα της μαλλιά δεν αφήνουν να φανεί η μεγάλη ομοιότητα, μια ματιά παραπάνω στα ίδια και παράλλαχτα μάτια των δυο τους, στις μύτες τους και το στόμα τους, δείχνει πως ακόμα και σε 20-30 χρόνια η κυρία του κυρίου Κρούζ θα είναι μια εξαιρετικά καλοστεκούμενη γυναίκα. Watson πάλι δεν πρέπει να πολύ θέλει να μεγαλώσει σαν τη μαμά της. Η δικηγόρος Ζακλίν Λιούσμπι ανέθρεψε πολύ καλά, λένε όλοι στην Βρετανία, την ταλαντούχα κόρη της, αλλά κρίνοντας από το πώς η ίδια δείχνει μετά τα 40 της, δεν πρέπει να περιμένει τη μικρή Watson να δείχνει ιδιαίτερα θελκτική μεγαλώνοντας. Και αν βιαστείτε να πείτε πως οι δυο τους δεν μοιάζουν ιδιαίτερα, προσέξτε το ολόιδιο σχήμα των προσώπων τους και θα καταλάβετε πολλά. Η Σιένα Μίλλερ, μια άλλη κούκλα που πέρασε από το μόντελ στην υποκριτική, πιθανότατα θα κρατήσει τα όμορφα χαρακτηριστικά της μεγαλώνοντας, αν μοιάσει όπως φαίνεται στη μαμά της Ζωζεφίν. Βέβαια, επειδή όπως είναι προφανές και η μαμά της έχει κάνει 2-3 επιδιορθώσεις στο πρόσωπό της με τα χρόνια, ίσως είναι προτιμότερο να μην την ακολουθήσει σε αυτό το δρόμο, αφού η δομή του προσώπου της τη βοηθά να κρατήσει τις πανέμορφες λεπτομέρειες που την καθιστούν τόσο όμορφη. Τη Λις Χάρλεϊ αντιθέτως, πιθανότατα δεν θα τη δούμε ποτέ στην κατάσταση που είναι η μαμά της Άντζελα Μεριτίτ. Παρότι τα μάτια, τα μήλα και το σαγόνι τους είναι ίδια και παράλλαχτα, η Λις φροντίζει να κρατάει απαλό και στυλπνό το δέρμα του προσώπου της και εντελώς ατσαλάκωτο, σε αντίθεση με τη δασκάλα μητέρα της, που δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ελπίδες της, οι οποίες την δείχνουν σχεδόν σοφή. Η Lady Gaga πάλι όμορφη δεν περιμένει κανείς να γίνει μεγαλώνοντας, αλλά βλέποντας τη μαμά της Cynthia Germanotta αντιλαμβάνεται πως δεν θα οριμάσει άσχημα. Η χαρακτηριστική μύτη δεν πρόκειται να αλλάξει προφανώς σε βάθος χρόνου, αλλά αν κρατήσει το δέρμα της η Stephanie Gaga, σαν τη μητέρα της θα έχει ένα πολύ καθαρό πρόσωπο ακόμα και μετά τα 60 της. Όσο για την Catherine Zeta-Jones, ήδη βλέπουμε πως τα χρόνια δεν παίρνουν βαριά από πάνω της και αυτό το έχει κληρονομήσει από τη μαμά της στην Bad, η οποία μπορεί να μην έχει δώσει ούτε τα λαμπερά της μάτια, ούτε το μεγάλο χαμόγελο στην πανέμορφη κόρη της, αλλά το χάρισμα του να μεγαλώνει τόσο γλυκά και όμορφα, σίγουρα της το προσέφερε απλόχερα.